Με τη συλλογική εθνική προσπάθεια, με ευρύτερε πολιτικέ και κοινωνικέ συνενέσει, η χώρα μπορεί να βγει τελικά από αυτή την κρίση, δήλωσε μεταξύ άλλων ο αναπληρωτή Υπουργό Εθνική Άμυνα Πάνο Μπεγλίτη. Με τη συλλογική εθνική προσπάθεια, με ευρύτερε πολιτικέ και κοινωνικέ συνενέσει, η χώρα μπορεί και θα βγει τελικά από αυτή την κρίση. Χρειάζεται όλοι να επιδείξουμε εθνική ευθύνη. Και εργαζόμενοι, αλλά πρωτίστως οι εργοδότες. Γιατί όλοι μαζί θα υπερασπιστούμε τη χώρα σε αυτή την κρίσιμη περίοδο. Όλοι μαζί συμβάλλοντας θα βγάλουμε τη χώρα από αυτή την κρίση και θα οδηγήσουμε την Ελλάδα σε ένα καινούριο δρόμο ανάπτυξης, προόδου, συλλογικής και ατομικής ευημερίας. Οι καιροί που ζούμε είναι πολύ δύσκολοι. Κάθε μέρα που περνάει είναι ένα στοίχημα που πρέπει να κερδιθεί προς όφελος των εργαζομένων, προς όφελος της ανάπτυξης ευημερίας του τόπου. Όμως σε κάθε περίπτωση αυτή η κρίση δεν μπορεί να αποτελέσει το άλοθη για να πληρώσουν τα πιο αδύναμα, τα φτωχότερα κοινωνικά στρώματα τις συνέπειες της κρίσης. Ανάμεσα σε αυτούς και οι εργαζόμενοι, οι απλοί βιομηχανικοί εργάτες που είναι τα πρώτα θύματα της κρίσης. Γι' αυτό το λόγο η κυβέρνησή μας, η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ, θα υπερασπιστεί τα εργασιακά δικαιώματα, θα αγωνιστούμε όλοι για να αντιμετωπίσουμε το τεράστιο πρόβλημα της απασχόλησης, της ανεργίας που διωγγώνεται, για να δώσουμε μέσα από ένα εθνικό στρατηγικό σχέδιο προοπτική και ανάπτυξη στην πατρίδα μας. Χρειάζεται όλοι μας να αποκτήσουμε ή να αναδείξουμε την κρυμμένη πολλές φορές πατριωτική ευαισθησία και συνείδηση που διαθέτουμε. Γιατί πάνω απ' όλα είναι η χώρα, είναι το μέλλον, είναι οι εργαζόμενοι, είναι η νέα γενιά της πατρίδας μας. Κύριε Υπουργέ, ο πρόεδρος του κόμματος και ο Πρωθυπουργός, ο κ. Παπανδρέου, είπε από το βήμα της Βουλής ότι δεν υπάρχουν περιθώρια, είπε στους αγρότες. Δεν υπάρχουν χρήματα. Γνωρίζουμε όλοι την εξαιρετικά δύσκολη κατάσταση εξαιτίας της αλόγιστης πολιτικής που ακολουθήθηκε τα τελευταία 6 χρόνια από την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Γνωρίζουμε τα προβλήματα των εργαζομένων και των αγροτών. Είμαστε δίπλα τους όπως ήμασταν πολλά χρόνια δίπλα στους αγρότες. Σε πολλά από τα αιτήματά τους έχουν δίκιο και παλεύουμε για να τα ικανοποιήσουμε. Δεν είναι καθόλου τυχαίο ότι πολλά από τα πρώτα βήματα και πολλές από τις πρώτες αποφάσεις που έλαβε η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ αφορούσαν τους αγρότες. Αύξηση της σύνταξης του ΟΓΑ, ρύθμιση των υπερχρεωμένων αγροτικών νοικοκυριών, ρυθμίσεις στο πλαίσιο του ΤΕΜΠΕ για τις μικρομεσαίες αγροτικές επιχειρήσεις, αύξηση επιστροφής του ΦΠΑ στους αγρότες από το 7 στο 11%. Θα κάνουμε πολύ περισσότερα και στο θεσμικό επίπεδο την επόμενη περίοδο με την ανασυγκρότηση του αγροτικού και συνδικαλιστικού κινήματος και δεν θα επιτρέψουμε στους αγροτοπατέρες που νέμονται κυριολεκτικά τον ιδρώτα και τον κόπο των αγροτών να εκμεταλλευτούν αυτή την δύσκολη περίοδο που βρισκόμαστε για να εξυπηρετήσουν σκοπιμότητες ή αλότρια προς τους αγρότες συμφέροντα. Η κυβέρνησή μας θα είναι δίπλα στους αγρότες, αλλά δεν μπορούμε να δεχθούμε κάτω από εκβιασμούς, κλείνοντας τις εθνικές οδούς, δημιουργώντας τεράστια κοινωνικά προβλήματα, προβλήματα στην εικόνα, τη διεθνή και ευρωπαϊκή εικόνα της χώρας, να αποδεχθούμε τετελεσμένα και εκβιασμούς. Ζητάμε και προσεχόμαστε τη Δευτέρα σε έναν εθνικό διάλογο για τις μεγάλες θεσμικές μεταρρυθμίσεις που έχει ανάγκη ο αγροτικός τομέας της χώρας. Κοιτάζουμε μπροστά και θέλουμε να αγκαλιάσουμε όλους εκείνους τους νέους αγρότες που πασχίζουν να ανοίξουν δρόμους στο μέλλον, που έχουν και εκφράζουν ακόμα και με δυναμικό τρόπο τις αγωνίες και τους προβληματισμούς τους για ένα δυναμικό, ανταγωνιστικό, παραγωγικό μέλλον για την αγροτική οικονομία. Με όλους αυτούς θα πορευτούμε μαζί. Είναι γνωστό ότι χρειάζονται πολλά να γίνουν στη ελληνική γεωργία και την κτηνοτροφία. Έχουμε το σχέδιο, θέλουμε τις ευρύτερες συνενέσεις, θέλουμε τη συμπαράταξη ευρύτερων δυνάμεων. Χωρίς αυτές τις μεταρρυθμίσεις, η χώρα θα μείνει δίχως τη σπονδυλική της στήλη, δίχως τη ραχοκαλιά της, που είναι η αγροτιά, ο αγρότης και η αγρότησα.
Και πολύ περισσότερο θέλουμε ως κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ να προετοιμάσουμε ένα δύσκολο, όπως διαγράφεται, μέλλον στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης μετά το 2013. Χωρίς μια εθνική στρατηγική, οι καιροί θα είναι πολύ δυσκολότεροι μετά το 2013, περίοδος που αναμένεται και προς αυτή την κατεύθυνση πιέζουν διάφορες χώρες να μειωθούν περαιτέρω οι επιδοτήσεις, οι άμεσες ενισχύσεις στους αγρότες.